ότι ανοιχτή συνέλευση του δικτύου των πολιτών για την προστασία του άσπρου ποτάμου. Και μαζευτείτε και θα μας πείτε λίγο τι θα συζητήσετε και τι είναι οι επόμενες δράσεις. Ναι, μπράβο, είναι η πρώτη ανοιχτή συνάντηση που διοργανώνει το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για τη σωτηρία του άσπρου ποτάμου. Εδώ και κάποιες εβδομάδες μετά τη λήξη της καραντίνας, το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και αυτό όχι μόνο και σε εμάς στο τοπικό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο κόσμος προβληματίζεται πάρα πολύ. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μια ανοιχτή συνάντηση, συγκέντρωση και να βρεθούμε κι εμείς όλοι. Και όποιος κόσμος θέλει που έχουν έρθει, όπως βλέπετε, έχουν μαζευτεί πολλοί, κάποιοι φορείς, από την περιοχή του Σπροβοτάμου άνθρωποι, έτσι να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, ποιες είναι οι σκέψεις μας, τι πρόκειται να κάνουμε, αν τους προβληματίζει, τι τους προβληματίζει, και έτσι να δούμε το σφιγμό του κόσμου, να λύσουμε τις απορίες. Έτσι, τέτοια θέματα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας ενισχύει τον αγώνα σας? Οπωσδήποτε ήταν το πρώτο βήμα που θέλαμε να κάνουμε, διότι ο Σπροβότομος ανήκει στο Δήμο Μετεώρων. Χθες ομόφωνα ήμασταν εκεί, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, και τάχθηκε κατά της επιχειρούμενης τοποθέτησης ανομιγητριών στον Σπροβότομο. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή είναι και οι υπόλοιποι Δήμοι και ο Δήμος Πύλης και ο Δήμος Τρικαίων εδώ να πάρουν και αυτοί ανάλογες αποφάσεις, διότι εμείς θέλουμε το καλό του τόπου μας, της περιοχής μας. Διότι το έχουμε ξαναπεί ότι το πλεονέκτημά μας εδώ, το συγκεκριτικό μας πλεονέκτημα είναι τα μετέωρα και ο ορεινός μας όγκος, ο ορεινός πλούτος. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Περιμένετε τέτοιες θέσεις και από τους βουλευτές του νομού? Οπωσδήποτε πρέπει να φανεί προς τα έξω από το νομό Τρικάλων ότι όλοι είμαστε ένα πράγμα. Και οι βουλευτές μας και η περιφέρεια και οι Δήμοι να έχουμε μια κοινή απόφαση, μια κοινή γραμμή, όχι στις απές των Σπροβότομων. Πώς έγινε αυτό το σημείο που ψήφισαν το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο που ψήφισαν, εντάξει, αλλά εδώ όμως, εντάξει, είναι ένα γενικό πράγμα αυτό. Εδώ όμως, κύριοι, δεν νομίζω να γνωρίζουν την περιοχή των Σπροβοτάμου ή την περιοχή των Αγράφων, που είναι ένα ενιαίο σύμπλεγμα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική. Θα δούνε περί τίνος πρόκειται, θα δούνε την καταστροφή που πάει να γίνει και να εξαιρεθεί αυτή η περιοχή. Και να το δούμε βέβαια και αυτή γενικότερα, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα, είναι πανελλήνιο το πρόβλημα, πανελλήνιο το πρόβλημα. Δεν μπορεί τώρα, βρήκαν 2-3 ευρώ τα βουνά τα οποία, εντάξει, δεν φυλάγονται και εκεί μπορούν άνετα κάποιοι να κάνουν τη δραστηριότητά τους. Πρέπει να το ξαναδούν πάλι το θέμα, να δουν τι γίνεται στην Ευρώπη, στις άλλες χώρες και να το σκεφτούν και τέλος πάντων να δουν να βγει ένα σωστό χωροταξικό που τέλος πάντων θα τις βάζουμε αυτές τις ανεμογεννήτριες και όλες τις άλλες ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, όχι στη Λίβδιν όπου βρήκαμε μέρος να τις τοποθετήσουμε.